ευχαριστούμε μία ακόμα φορά που είστε μαζί μας και εν μέσω καλοκαιριού, αλλά τι να κάνουμε, επιλέξαμε τις πέρες που να τις κάνουμε καλοκαίρι σαν η πιο καλή εποχή. Τελειώνει το καλοκαίρι και αναμπαίνουμε αισιόδοξα στο φθινόπωρο και να συνεχίσουμε το χειμώνα. Εγώ δεν θα σας κουράσω με πολλά πράγματα. Θα πω μόνο το πρόγραμμα, μία επιγραμματικά την ανάλυση που κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και κάποια πράγματα που έχουμε σκεφτεί σαν διοικητικό συμβούλιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με την πανδημία για να μην έχουμε κανένα απρόοπτο και κανένα δυσάρεστο. Γιατί κανείς μας δεν θέλει να συμβεί κάτι, να πάει κάτι στραβά. Βέβαια, από την προηγούμενη συνέντευξη το είχαμε πει ότι στις φετινές εκδηλώσεις Πρέσπες 2021 θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Είναι ιδιαίτερη τιμή και για τον νομό, αλλά και για το θεσμό και για όλη την περιφέρεια, θα έλεγα, γιατί λίγες διοργανώσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικές έχουν την τιμή να φιλοξενούν την πρώτη πολίτη της χώρας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία, ήρθαμε σε επικοινωνία με την αρμόδια για την Δυτική Μακεδονία του ΕΟΔΗ, την κυρία Γεωργιάδου, και εξασφαλίσαμε δύο πράγματα που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικά, ότι τις μέρες που θα είναι οι εκδηλώσεις και όλη εκείνη τη βδομάδα θα ενταχθούν οι έλεγχοι, θα έχουν πιο πολλά συνεργεία στο εργατικό κέντρο στην πόλη της Φλόρινας για την διενέργεια ελέγχου, rapid test. Την Παρασκευή θα λειτουργήσει μία ομάδα στο Δημαρχείο, στο Λεμό, μόνο για αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Θα είναι από τις... μέχρι το μεσημέρι όμως, έτσι. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι η προσέλευση στο χώρο της συναυλίας θα τελειώσει νωρίς. Για την Κυριακή 22 Αυγούστου που έχουμε την εκδήλωση στο Αμίνδεο θα λειτουργήσει πάλι ομάδα του ΕΟΔΗ στο Αμίνδεο μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Αυτό να το σημειώσετε κι εσείς. Και θα δώσουμε ανακοίνωση βέβαια. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τις μάσκες, τη θερμομέτρηση, τον έλεγχο στο rapid test. Θα έχουμε ομάδες εμείς περιφρούρησης, αλλά θα έχουμε και ανθρώπους που είμαστε ήδη σε επαφή και σε διαπραγμάτευση μαζί τους για να αναλάβουν αυτό το κομμάτι της συνάντησης που είχαμε προχτές την Τρίτη. Θα κάνουμε μία ανακοίνωση πρόσκληση προς τους νέους της περιοχής μας, έτσι ώστε να κάνουμε μία ομάδα εθελοντών που θα βοηθάνε το έργο και των ανθρώπων που θα έχουμε προσλάβει εμείς, τις εταιρείες δηλαδή, αλλά και έτσι θα νιώθουμε και εμείς πιο ασφαλείς, γιατί ξέρουμε είναι πιο πολλοί οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τον έλεγχο. Τώρα το πρόγραμμα είναι... Ξεκινάμε την Παρασκευή 20 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στις 8.30 στον Άγιο Αχίλιο με την παρουσία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας και πιθανά και την Υπουργό Πολιτισμού, κύριε Λιάννη, την κυρία Μενδώνη, όπου είναι πολύ γενναιόδορη μαζί μας με τον φορέα, εννοώ, έτσι, με τον οργανισμό, και την ευχαριστούμε δημόσια πάρα πολύ. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ρεσιτάλ του Σταμάτη Κραουνάκη και το δεύτερο είναι Μανώλης Μητσιάς, Βασίλης Λέκας και Ρίτα Αντωνοπούλου. Το Σάββατο 21 Αυγούστου στο ΔΑΚ, στο Δημοτικό Στάδιο της Φλόρινας, θα έχουμε τους Pixlacks. Όλοι ξέρετε, το σχήμα είναι Φίλιππας Πλιάτικας, Μπάμπης Τόκας και συμμετέχει μαζί τους και κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα και η δική μας, η αγαπημένη Έλληνα Φερεντίνου.
στις 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Αμιντέου. Τώρα, γιατί γίνονται, μια παρένθεση εδώ πέρα. Κάνουμε τις εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους με την έννοια ελεγχόμενη είσοδος. Δεν είναι κλειστός χώρος, είναι ανοιχτός, το ξέρετε. Και βάζουμε και ένα εισιτήριο 5 ευρώ, παρένθεση εδώ πέρα. Μόνο. Όχι, σε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι στις 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο του Αμιντέου, έτσι όπου θα είναι η ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη και είναι μαζί ο Λέκας και η Πάολα. Εκεί θα μπει ένα εισιτήριο 5 ευρώ. Έτσι ελέγχουμε και τον κόσμο που είναι μέσα, το εισιτήριο θα είναι ηλεκτρονικό και θα ξέρουμε πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στο χώρο της συναυλίας, για να μην υπάρξει κανένα απρόοπτο. Και η άλλη συναυλία που θα μπει εισιτήριο είναι η Μέλισσας, την Δευτέρα, 23 Αυγούστου, στη Φλόρινα. Όμως, έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις, υπό την αιγίδα δηλαδή των Πρεσπών, που ξεκινάνε στις ημέρα Δευτέρα, 16 Αυγούστου, με την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Λιάνη, συνομιλώντας με τον 20ο αιώνα, 40 συνεντεύξεις, θα γίνει στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 9 η ώρα το βράδυ. Στις 18 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε με την... να ξεκινήσουμε τη συνεργασία με την φίλη την Αθηνά την Πέρκα. Όλοι ξέρετε το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που έχει από όλο τον κόσμο. Θα γίνει η έκθεση, θα ξεκινήσει 18 Αυγούστου, θα γίνουν τα εγκαίνια, 8 η ώρα. Ναι. 8 η ώρα. Εμείς την Τετάρτη, αμέσως μετά, μία ώρα μετά δηλαδή, θα κάνουμε, γιατί μας περιορίζει ο χρόνος, θα κάνουμε και μία δεύτερη παρουσίαση στο βιβλίο του Γιώργου Λιάνη, στο Αμίντο, γιατί είναι και η πατρίδα του, είναι η γενέτειρά του, έτσι δεν είναι, Υπουργέ. Έτσι ακριβώς. Κυρία, εγώ τελείωσα. Κυρία Πέρκα, θέλετε να προσθέσετε κάτι για την έκθεση? Η έκθεση μου είναι η φορά, έχω κάνει μόνο Αιθιοπία, έχω κάνει δύο ταξίδια στην Αιθιοπία και όλη η έκθεση είναι από εκεί. Ο τίτλος της έκθεσης είναι Αιθιοπία, το παραμύθι της Κόνης, γιατί είναι η χώρα της Κόνης και του καφέ βέβαια. Όχι, κάτι άλλο θα προσθέσω. Ελπίζω να σε δω εκεί πέρα και να απολαύσετε ένα ταξίδι στην Αιθιοπία. Ευχαριστούμε για την τιμή της συμμετοχής σε εκδηλώσεις. Εγώ ευχαριστώ. Αντιπρόεδρε, έχεις να πεις κάτι ή να δώσουμε το... Πώς δεν έχει, Αντιπρόεδρε. Έχεις. Περιμένουμε τον κόσμο να απολαύσει όλο αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ. Βλέπουμε ότι είναι πολύπλευρο, έχει εκδηλώσεις και στα τρία σημεία, και Πρέσπες, Φλόρινα, Αμίντεο και περιφερειακά. Και παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες έτσι θα ικανοποιήσουν ακόμα άλλη μια μερίδα των φιλότεχνων, έτσι, που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν αυτές τις μορφές των εκδηλώσεων. Καλή επιτυχία να έχουμε και να πάνε όλα καλά. Η πανδημία δεν επέτρεψε να γίνουν εκδηλώσεις στην Ελλάδα και εμείς είχαμε άλλη πρόνοια, αν μας επέτρεπαν, θα τις κάναμε. Παρόλο που την τελευταία στιγμή είχαμε πράσινο φως, θεωρήσαμε ότι δεν ήταν σωστό, γιατί φέταμε σε ένα σχετικό κίνημα το κοινωνικό σύνολο και έτσι αναβάλαμε τις εκδηλώσεις και σωστά πράξαμε, το καταλάβαμε στη συνέχεια. Φέτο όμως, πιστεύω συν Θεό ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή μια φόρτιση χώρα από τη νέα μετάλλαξη, ελεγχόμενη όμως όπως τη βλέπουμε όλοι, και με τα μέτρα που και ο νόμος προέπει, θα στεφίξει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και η κυρία Μιλώση, θα πάμε να κάνουμε ασφαλείς εκδηλώσεις. Όσο γίνεται πάντα ασφαλείς. Τώρα, από τη μεριά μου, θεωρώ εξαιρετικά τιμητικό ότι η κυρία πρόεδρος ανανέωσε την περσινή της απόφαση να έρθει στη Λόρνα. Δεν ήταν εύκολο, γιατί φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπετε τι συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Ο πρόεδρος θέλει να έρθει στη Λόρνα, θα έρθει στη Φλόρινα. Και μάλιστα η επιθυμία της να μείνει στις Πρέσπες, και αυτό είναι πολύ τιμητικό. Θα μείνει στον Άγιο Γερμανό. Μαλώνες. Ναι, στις Μαλώνες. Στο λαιμό. Αλλά θα κάνει και την
ειδική περιήγηση στις πρέσπες, θα έρθει στη Φλόρινα, θα κάνει την ειδική συνάντηση με τους φορείς για τους οποίους είμαστε σε ήδη άριστη συνεργασία το Δήμο. Έχουν φτιάξει και το δικό τους πρόγραμμα, συνεισφέραν και εμείς ένα-δύο σημεία. Και το Αμίντεο δεν θα μείνει απ' έξω, γιατί εγώ ζήτησα από την πρόεδρο και το έκανε δεκτό να επισκεφτεί την βιβλιοθήκη του Αμίντεου, όχι μόνο επειδή είναι με την βιβλιοθήκη, αλλά γίνει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο, με τους φορείς που θα ορίσει ο Δήμαρχος ότι χρειάζεται να είναι παρόντες. Κατά συνέπεια θα κάνει ένα γύρο σε όλο τον νομό. Το δεύτερο πρόσωπο που θα είναι σημαντικότατη η αφήξή του είναι η κυρία Μενδώνη. Ούτως ή άλλως είναι, είπε η πρόεδρος, είχαμε μια βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού που σπανίως την είχαμε και ίσως είναι μέσα στη γενική ένδυα που υπάρχει γενικότερα. Μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού μας βοήθησε και το Υπουργείο, ελπίζω, Εξωτερικών με πολύτροπο. Αλλά αποφασιστικά η κυρία Μενδώνη μας επέτρεψε να μπορούμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν και πιστέψτε ότι βάλαμε αυτό το 5 στις 2 εκδηλώσεις που είναι ασήμαντο στα άλλα φεστιβάλ, παντού έχει εισιτήρια, κλεμαγώνονται από 10 έως 60 ευρώ και στην Αθήνα από 80 έως 100 ευρώ. Εμείς βάλαμε αυτό το συμβολικότατο για λόγους καταρχήν ελέγχου της προσέλευσης και δεύτερον γιατί πραγματικά ακόμα και αυτά τα ελάχιστα έσοδα συνεισφέρουν στο να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Τώρα, τα είπε η Χρύσα για τα μέσα. Ο θεσμός είναι το 32ο ή 33ο. Δεύτερο έτος. Τι να σας πω, τα έχω διανύσει όλα και τα 32. Είναι μια οδύσσια δηλαδή. Είναι μια μικρή οδύσσια αυτά τα 32 χρόνια. Κάναμε σαν το ταξίδι του Οδυσσέα και εμείς μια περιπετειώδη έτσι πορεία στο χρόνο και δεν φανταζόμαστε να τα κρατήσει πρώτα από τα 32 χρόνια, ούτε φανταζόμασταν ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη ανταπόκριση από την Ελλάδα και από τη Φλόρινα ακόμα μεγαλύτερη, ούτε φανταζόμασταν ότι θα γίνει κάποια στιγμή επίκεντρο Άγιος Αιχίλιος να έρχονται εδώ πρόεδροι Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες. Έχουν γίνει πράγματα, τα ξέρετε όλοι, που δεν θα τα λιγοστέψουμε. Σε δύσκολους καιρούς βλέπετε το πρόγραμμά μας είναι καλύτερο από πέρσι και από το περσινό που θα κάναμε. Δηλαδή, πιστέψτε με ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φεστιβάλ που να έχει τη δυνατότητα να έχει και το Μητσιά, τον Καρμονάκη και το Μητσιά και η βραδιά του Αγίου Χιλίου έχει τρία σκέλη, θα το πω. Από το Μάνο Χατζηδάκη, στο Μίκη Θεοδωράκη και στον Μικρούτσικο. Είναι και ο Καρμονάκης, σαν ένα όλο το ελληνικό τραγούδι θα είναι εκεί. Και είναι επιλογές τραγουδιστών που ο Μητσιά σημαδεύει και Θεοδωράκη και Χατζηδάκη και Μικρούτσικο με την πυρόγα. Ο Λέκας είναι κάτι εξωγήν τραγουδιστής του Χατζηδάκη, αλλά έχει πει υπέροχα Θεοδωράκη. Και η Αντωνοπούλου είναι κάτι εξωγήν μούσα του Μικρούτσικου. Επομένως, φροντίσαμε το πρόγραμμα να είναι κάτι πάρα πολύ ποιοτικό. Έστω και αν έχει λίγο κόσμο, δηλαδή αν με τα μέτρα εννοούμε έχει λίγο κόσμο. Το δεύτερο βράδυ είχαμε την πρόνοια να ξαναδούμε τη μέση ηλικία, ας το πω έτσι, που οι Pix Lux αυτούς τους διαμόρφωσαν, ας το πω, και βέβαια οι μέλησες που είναι η νεότατη ηλικία και τις είχαμε φέρει κάποτε στο Αμίντο, είχαν εξαιρετική επιτυχία και τώρα στην Αθήνα χαλάει ο κόσμος, θα είναι εδώ στη Φλόρινα. Και μένει η εκδήλωση του Αμίντεου, όπου είναι διαφορετική τελείως. Έχουμε δώσει το λόγο τιμής μας στο Μίκη Θεοδωράκη, ότι θα έχουμε πάντα κάτι γι' αυτόν και τιμώντας και τα 96 γενέθλιά του πριν λίγες μέρες, έγινε 96 χρονών ο Πλάτανος αυτός, θα κάνουμε την εκδήλωση με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη, που θα τη φέρνουμε εμείς στις πρέσπες με κάθε τρόπο. Και θα τραγουδήσει και ο Λέκας που τραγουδάει βέβαια, αλλά και η Πάολα που τελευταία έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να πει τέτοια σπουδαία τραγούδια και την έχει κάνει προσπάθεια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το τιμώ αυτό το γεγονός. Πήγε στο Ισραήλ και χάλασε κόσμο. Την ξανακαλέσανε για διπλή συναυλία στο Ισραήλ, αλλά ο COVID μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε δύο διαφορετικές ή τρεις διαφορετικές δράσεις. Πήραμε γύρω στις 50.000 ευρώ, που είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο για τέτοιες εποχές και για τέτοιες καταστάσεις. Και μας επέτρεψε, συνάμε κυρία Υπουργός, την περσινή δράση που είχαμε να την αξιοποιήσει η κυρία Πρόεδρος με διαφορετικό τρόπο φέτο. Δηλαδή είναι μια, θα έλεγα, ένα μάνα εξ ουρανού που δεν περιμέναμε. Και το υπέξα από ό,τι ξέρω, θα μου δώσει μια μικρή βοήθεια. Έχουν αλλάξει και εκεί οι καταστάσεις, αλλά για να είμαι και δίκαιος, παίρναμε κάποτε και από το ΙΜΑΘ, παίρναμε και το Υπουργείο Άμυνας, παίρναμε και από το εσωτερικό.
δεν παίρνουμε πια. Δεν το ζητώ, αλλά επισημαίνω ότι αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Όμως, επικροτώ τις μεγάλες τις προσπάθειες που έκανε η κυρία Μενδώνη να γίνει το φεστιβάλ. Στο πω έτσι πιο απλά, δεν θα γινόταν. Θα έχουμε και μια σχετική βοήθεια. Χωρίς αυτά τα χρήματα δεν θα γινόταν. Εντάξει, για να μην είναι. Α, βέβαια, βέβαια, πρέπει να το πούμε. Προς τιμή του επίσης του πρόεδρου της Βουλής. Ναι, το παίξαμε. Καλά που μου το είπες. Πέρα από το ότι το βιβλίο αυτό που είπε και ήμουν προσωπικό αυτό το θέμα, όταν του είπα κάτι για τον νομό, μου λέει: στείλτε μου ένα αίτημα, το έστειλε ο κ. Πρόεδρος και ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε ο πρόεδρος της Βουλής. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι αλλιώς βρέπει ο πρόεδρος της Βουλής που είναι, δεν είναι ενός κόμματος, του κοινοβουλίου, είναι ο δεύτερος παράγων, ο τρίτος παράγων της χώρας. Πρόεδρος Δημοκρατίας, πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής λέει: θα βοηθήσω αυτό το φεστιβάλ. Και ξέρετε προσωπικά αν είχε καλές ή δεν είχε καλές σχέσεις στο παρελθόν με οτιδήποτε σχετικό γίνεται εδώ. Γιατί πολλοί μας συνδέουν με τη Συμφωνία των Πρεσπών μόνο. Λες και ήταν κάποιο αμάρτημα. Όχι βέβαια. Ούτε αμάρτημα ήταν ούτε τίποτα. Ό,τι χρειάστηκε να πούμε το είπαμε και ό,τι χρειάστηκε να κάνουμε το κάναμε. Νωρίτερα μάλιστα για τη Συμφωνία. Πήγαμε εκεί όπως ξέρετε. Τους φέραμε εδώ. Θα τους ξαναπάμε. Θα τους ξαναφέρουμε. Τα έχουμε κάνει αυτά και δεν ντρεπόμαστε. Αυτά είναι. Βοήθησε λοιπόν η κυρία Μενδώνη και την ευχαριστούμε προσωπικά, σαν Υπουργείο Πολιτισμού βέβαια. Και θα έρθει και ελπίζω να έρθει να του ανταποδώσει και ο λαός αυτό το ευχαριστήριο. Αστυνομικό άλλο. Με τον αναπληρωτή της αστυνομίας, του διευθυντή, κουβεντιάσαμε για τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε και δεν θα έχει καμία παρέκκληση από αυτό προέπει, που προβλέπει ο ΦΕΚ. Δηλαδή, τι προβλέπει? Προβλέπει στον χώρο που γίνεται η εκδήλωση το ποσοστό που θα πρέπει να είναι μέσα. Έτσι, επί των καθήμενων. Στον υπαίθριο χώρο. Τον ναι, στον υπαίθριο χώρο. Εμείς δεν θα ξεπεράσουμε το 70%. Μας δίνουν, δίνει 75%, εμείς θα είμαστε γύρω στο 70% και ίσως και κάτω από το 70%. Ένα. Το δεύτερο. Θα έχουμε... Θα έχουμε στην είσοδο, θα λειτουργήσει μία είσοδος μόνο στο ΔΑΚΤ. Και στο ΔΑΚΤ της Φλόρας και στο ΔΑΚΤ του Αμιντέου. Από μία είσοδο θα μπαίνει ο κόσμος. Και αυτό πάλι για λόγους ασφάλειας. Θα ελέγχονται, γι' αυτό ζητάμε και θα κάνουμε και μία ανακοίνωση για να φτιάξουμε ομάδες εθελοντών που θα θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και να μπουν και στη διαδικασία να είναι πια συνεργάτες του οργανισμού, όχι μόνο για φέτο, αλλά να υπάρξει η αφετηρία φέτο και ελπίζουμε να συνεχιστεί, να υπάρχει μια συνέχιση. Γιατί εμείς θέλουμε να έρθουν νέοι άνθρωποι και γι' αυτό θα πέφτουν περισσότερο στους νέους, για να αρχίσει σιγά σιγά και η αντικατάσταση. Το τρίτο, μία ομάδα θα κάνει θερμομέτρηση, μια άλλη ομάδα, δύο ατόμων πάλι στην είσοδο, θα ελέγχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αποδεικτικό του rapid. Κάτι άλλο δεν προβλέπει ο νόμος. Μέσα στο αυτά χώρο. Μέσα είναι το... Αυτά προβλέπουμε. Μέσα στο χώρο θα είναι τα ναι. Ο χώρος μέσα θα είναι οριοθετημένος. Μέσα αυτό θα υπάρχει ομάδα περιφρούρησης από 10 άτομα που δεν θα αφήνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους επισκέπτες του χώρου να πούμε ότι ο Νίκος είναι φίλος μου, θα καθίσω δίπλα του. Αυτό απαγορεύεται. Όπως έχει οριοθετηθεί ο χώρος, έτσι θα μπουν μέσα στο χώρο για να παρακολουθήσουν την συναυλία. Να προσθέσω δύο πράγματα. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να ξεχάσω. Ζητήσαμε από την αστυνομία, επειδή το πρόβλημα θα είναι και αυτοί που θα μείνουν απ' έξω, πρώτον, να τελειώσει η προσέλευση μία ώρα πριν και δεύτερον, αυτόν τον χώρο να τον ελέγξει. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς τον χώρο που θα μείνει απ' έξω. Αν έρθουν δηλαδή στην πρέσπα απ' έξω άνθρωποι, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς αυτό. Αν έρθουν στο τέλος, εμείς θα ελέγξουμε αυτούς που θα μπουν από τη γέφυρα και πέρα. Αυτό και πριν ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί, φαντάζομαι. Έχουμε βάλει όμως και το λέμε και δημόσια, δεν θέλει. Φανταστείτε, στον Άγιο Κύριο είχαμε συνήθως 2.000 άτομα, στις χειρότερες περιπτώσεις είχαμε 1.500, στις καλύτερες φτάσαμε 7.000, εμείς θα έχουμε κάτω από 1.000 άτομα στην Άγιο Κύριο. 400 θα μπουν κάτω καθίσματα και οι πάνω θα είναι όπως μας μιλήσαμε και έχουμε κάνει το τοπογραφικό χώρο. Με λοιμοξιολόγους πήραμε την κυρία Λινού, πρέπει να είναι κάποιοι κύκλοι που είναι για 4 διαπέχοντες μεταξύ τους 2,5 μέτρα. Θα το εφαρμόσουμε αυτό που μας είπε η κυρία αυτή, δηλαδή έχουμε πάρει ό,τι σχολαστικό γίνεται. Τώρα θα συνεχίσουμε και με τον Δήμαρχο που λείπει στην Αθήνα, να πάμε τοπικά να δούμε το χωροταξικό, ιδιαίτερα στον Αγία Κύριο. Στα άλλα
Η χωρητικότητα στα δύο είναι 3.500 πάνω, 1.500 κάτω. Εμείς με 2.500 maximum θα είμαστε. Δηλαδή κάτω από το 50%. Και στο αμύντιο που χωράει κάποιο κόσμο, στο μισό και πάλι. Προσωπικό θέμα μου, μου λέει τι θέλετε κύριε Λιάννη. Θέλω να ενημερώσετε τον κύριο Πρωθυπουργό ότι τον περιμένουμε στις Πρέσπες. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο έμεσο, ας το πω έτσι, και άμεσο μήνυμα. Δεν τι να στείλω. Έχουμε στείλει ειδοποίηση στο γραφείο. Μέχρι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό το έκανα πέρα από τα όρια μου, γιατί ήταν φιλικό τον κύριο Δήμαρχο και λέω, ας πω κι εγώ αυτό το. Και μου λέει, το πω ευχαρίστω. Υπουργό Άμυνα και, α ναι, εξέφρασε την επιθυμία του να έρθει ο κύριος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στεφανής, ο κύριος Αλκυβέας Στεφανής, που έχει ανάρθει και με χαρά μας το περιμένουμε, γιατί θα του πούμε και τα παράπονα μας για το στρατό. Και είναι και μια χαρά το πω. Καλά, είναι νωρίς ακόμα για ανακοινώνει. Ναι. Εντάξει, νωρίς και αργά μαζί. Είμαστε τώρα, έχουμε ένα μήνα το πολύ. Εγώ ρώτησα πως υπάρχει κάτι σύγκριμα. Αυτά που λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα. Κάθε μέρα διαμορφώνονται έτσι προς. Χτίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Και ένα τελευταίο ρώτησα. Επειδή όπως βλέπετε τα χρόνια περνάνε, το λέω τελευταίο βρίσκα γιατί για εσάς τα χρόνια είναι πολύ λιγότερα. Αρκετά και χαίρομαι γι' αυτό που υπάρχουν τόσο νέοι, νεότεροι στον οργανισμό, αλλά και αυτοί ακόμα σε λίγο καιρό. Αν εγώ ζήσω, ας πούμε, μερικά χρόνια, δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να ζήσω για να έρθουμε στις Πρέσπες, για να είμαι γερός να έρχομαι. Αλλά βλέπω τα πρώτα μηνύματα, ας πούμε, κανένα φορά που αφήνει ένα πόδι, ένα χέρι ή κάτι άλλο. Εννοώ, δηλαδή, να μην πας όπως πηγαίνεις τρέχοντας κάπου, αλλά πρέπει να περπατάς ή να περπατάς λίγο πιο αργά. Και λέω, καλωσορίσατε τα 80 σιγά-σιγά. Δεν είμαι εκεί ακόμα, αλλά πλησιάζω. Αποφασίσαμε και σκεφτήκαμε ότι αφού δεν μας έχουν κάνει προτάσεις, μας έκανε μια πρόταση προχθές ο κύριος. Από το Πανεπιστήμιο. Η σχολή καλλιτεχνών, το Πανεπιστήμιο. Και του λέω μια ανοιχτή πόρτα. Ποντοσφύρης. Ναι, θέλετε να ανοίξετε. Εμείς ήμασταν πάντα ανοιχτοί. Μας έκανε μια απόδοση εξαιρετική, την οποία θα εφαρμόσουμε για του χρόνου. Θα σας τα πει και ο ίδιος όταν θα έχουμε την πόρτα, γιατί λείπει τώρα. Τη βρήκαμε πολύ ενδιαφέρουσα, την προεκτείναμε κιόλα. Αλλά εμείς θέλουμε σε λίγο καιρό και θα γίνει αυτό. Παρακάλεσα την πρόοδο και το ζητήσαμε και οι ίδιοι μεταξύ μας όλοι και είμαστε σύμφωνοι, Ειρήνα. Η πρόεδρος, εγώ, ο Νίκος, ο κύριος Κεντέλ, πώς ήμασταν εδώ, ότι θα ζητήσουμε τη διεύρυνση του ΔΣ με εκπρόσωπο μόνιμο από τη Σχολή Καλών Τεχνών και μόνιμο από το Δήμο. Για να γίνει και ομαλά η διαδοχή, ας πούμε, των αυτών φαντάζονταν ότι η Πρέσπες είναι Λιάννης. Και ό,τι σκεφτείτε, περιφέρεια θέλετε, ό,τι σκεφτείτε, ό,τι αποφασίζει και η πλειοψηφία που ελέγχει σήμερα την κατάσταση και οι προτάσεις που υπάρχουν και τα ενδιαφέροντα. Η Σχολή Καλών Τεχνών εξεδήλωσε ενδιαφέρον, γίνεται με ενθουσιασμό δεκτό. Αν ο Δήμος θέλει, θα είναι και αυτός. Εγώ βλέπω λοιπόν και το μέλλον και λέω, παιδιά, μην θα τον χάσει τον θεσμό. Μόνο καλά έχει προσφέρει. Άκουσα μια κυρία που ήρθε εδώ χθες, με αναγνώρισε κάπως και λέει, κύριε Λιάννη, άντε αρκετά στη Φλόρινα, αρκετά είπε, νάψει. Και μετά λέει, όμως, πώς το είπε να δεις, για την Πρέσπα δεν την διαφημίσατε. Λέω, κυρία μου, είπατε κάτι που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Η Πρέσπα, στη λέω, κυρία μου, έχει διαθεθεί μια διαφημιστική βόμβα της τάξης πάνω από 2 δις ευρώ τα 32 χρόνια που είμαστε. Αν σκεφτείτε το ένα λεπτό στην τηλεόραση κοστίζει 5.000 ευρώ και κάποτε πολύ περισσότερα ή λιγότερα ανάλογα, τα 32 χρόνια που έχουν παιχθεί όλα όσα έχουν παιχθεί για τις εκδηλώσεις μόνο, είναι ένα αστρονομικό ποσό το οποίο τώρα λέγεται το τελευταίο μου. Το εισέπραξε η Πρέσπα. Ήρθε τουρισμό στην Πρέσπα. Αναλογιστείτε εσείς γιατί λιγόστεψε ο τουρισμό στην Πρέσπα ξανά. Ήρθε τουρισμό στην Πρέσπα. Αν θα πάτε τοπικά και ρωτήσετε, θα δείτε ότι κάποια στιγμή είχαμε ένα πικ. Τι έγινε μετά. Δεν φοβούνται. Μας μάθανε τόσοι πολλοί. Γιατί μερικοί που ήρθαν δεν ξανάρχονται. Βάλτε αυτό το ερώτημα. Βάλτε αυτό το βάλω εγώ στις Πρέσπες όταν πάμε στον Δήμαρχο. Και θα βρείτε μια ιδιομορφία στο πράγμα αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία γιατί τι είπε, δεν διαφημίζεται τις Πρέσπες. Ποια διαφήμιση γίνει, για ποιο μέρος της Ελλάδος περισσότερο. Ούτε σχεδόν για την Ακρόπολη, καλά μετά την Ακρόπολη. Ούτε η αρχαία Ολυμπία έχει δεχτεί τέτοια διαφήμιση. Ούτε η Μήνος. Όλα τα χρόνια, δεν τα ξέρετε εσείς. Πόσα έχει παίξει η ΕΡΤ, πέστε μου. Εγώ πήγα να βρω αρχείο των Πρεσπών στην ΕΡΤ. Και μου λένε στα σύγχρονα έχουμε καμιά 30 ώρες. 30 ώρες και δεν τι σημαίνει. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ούτε και οι φλωρινιώτες το ξέρουν. Και πολύ περισσότερο δεν το ξέρουν οι πρεσπιώτες που τους ενδιαφέρει. Αυτά.
Κύριε Λιάν, είχατε κάνει λόγο και εσείς για κάποιες, επειδή είπατε ότι δεν γίνονται προτάσεις, για κάποιες παράλληλες δράσεις προβολής του πολιτιστικού αποθέματος. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Πέρκα. Είχατε κάνει λόγο και για μια ακόμα παρουσίαση βιβλίου, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Νικολαίδη από τα Μίντεο. Αν μας το ζητήσουν τώρα, θα την κάνουμε. Είχαμε προσπαθήσει να βγάλουμε το βιβλίο του Νικολαίδη, δεν το βγάλαμε. Ο κύριος Νικολαίδης το έβγαλε μόνος του, από ό,τι άμα ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θεοδόση μου και πει ότι δεν μπόρεσα εγώ, πετάνθηκα σε τρεις εκδοτικούς οίκους και δεν ήταν, την εποχή δεν βγάζουν βιβλία, παιδιά, γενικά. Και αυτό ήταν ένα αγκώδη βιβλίο. Χάρηκα πολύ που βγήκε. Αν μας το ζητήσουν τώρα και θέλουν, και ίσως και μόνοι μας, να το παρουσιάσουμε το βιβλίο. Και εγώ δεν το διάβασα ακόμα, θα πάρω να το διαβάσω, λέω την αδυναμία μου, δεν το έχω το βιβλίο στα χέρια μου. Και όχι μόνο αυτό το βιβλίο. Αν υπάρχουν και άλλα βιβλία, εδώ παρουσιάζαμε και ποιητικές συλλογές και πράγματα. Εγώ πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αδίκησα το λέω, το λέω δημόσια, αλλά δεν θα το δικήσουν. Αδίκησα. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ το ελληνικό. Εγώ το είχα υποσχεθεί, πρόεδρε. Ναι, ναι. Γιατί είναι τα 100 χρόνια το μπροφή τη Λία, το περίφημο. Το κλεισάκι που έχουμε πάρει. Όχι, το περίφημο αυτό. Το σύλλογο που έχουν οι κτίστες. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για να το ξεπεράσει. Όμως θα παρακαλέσω και θα εισηγηθώ σαν καλλιτεχνικός διευθυντής να μην λείψει το λέγω του τόνου. Θα το εισηγηθώ. Καλά, τώρα εντάξει. Αυτό. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά μέχρι του χρόνου. Να πάνε όλα καλά και στη χώρα. Αλλιώτικα δεν έχω κάποια άλλη αμαρτία άμεση να σα ζητήσω. Τώρα με αφορμή την παρατήρηση που έκανε ο δημοσιογράφος ο Σταύρος Γιουργούλας. Γιατί όλοι απευθύνονται στον Οργανισμό Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών και γιατί όλοι έχουν απαιτήσεις από τον οργανισμό. Να βρει λύσεις. Μπράβο. Ακόμα και εσείς, οι δημοσιογράφοι, και καλά κάνει. Ακόμα και φορείς της Περιφερειακής Ενότητας και πολιτιστικοί σύλλογοι. Αυτό δηλώνει κάτι, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ότι αν υπάρχει κάποιος φορέας που είναι αναγνωρισμένος από όλους τους φορείς που λειτουργούν στην περιφερειακή μας ενότητα, είναι ο Οργανισμός των Πρεσπών. Γιατί ουσιαστικά και εμείς τι είμαστε. Ένας πολιτιστικός σύλλογος είμαστε, δεν είμαστε ΜΚΟ. Είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος, δηλαδή, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο σύλλογος των οικοδόμων στο Λέχοπο. Το ίδιο καταστατικό έχουμε. Τις ίδιες δράσεις μπορούμε να κάνουμε. Είναι άλλο πράγμα πώς θα υλοποιήσουμε εμείς και πώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει το καταστατικό και την παρουσία του Γιώργου Τουλιάνη όταν ήταν βουλευτής, αλλά βλέπετε ότι και τώρα που δεν είναι βουλευτής και είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, για μας είναι το άρμα που μας πάει μπροστά. Αλλά εγώ χαίρομαι που έχετε απαιτήσεις από τον οργανισμό. Εμείς είμαστε. Έχουμε δώσει έτσι το λόγο μας και μεταξύ μας δηλαδή, έχουμε δεσμευτεί ότι όσο αντέχουμε θα κρατάμε τον φορέα και θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Όμως η πρόσκληση ανοιχτή, όπως είπε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτή την πρόσκληση, σας είπα νωρίτερα, προς τους νέους, θέλουμε και εμείς να διευρύνουμε πια τους ορίζοντες και να μην είναι τόσο κλειστό το ΔΣ, σίγμα, να αρχίσουμε να γίνει μια προεργασία για να μπουν κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούν να μας αντικαταστήσουν. Που θα μπορούν, όχι, δεν είμαστε αντικατάσταση, που θα έχουν τη διάθεση να μας αντικαταστήσουν. Υπό αυτή την έννοια.